Αριστοτρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 και το θέμα μας σήμερα είναι «Συνοχή εαυτού». Κάτω από το βίντεο είχα την ατυχία να μεγαλώσω μενάρκη να έρχει στους γονείς πώς με επηρέασε. Η Λίζα έχει γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Πω πω, μια διαρκή υπερένταση να βρίσκω που κάνω λάθος. Απομνημόνευση στάσης ηττοπάθειας. Τι να πω. Μένω άφωνη. Φοβερό. Η Αριστονίκη είναι σαν να έχει βάλει κοριό στο μυαλό και την ψυχή μου. Η περιγραφή της είναι τόσο εύστοχη και γλαφυρή, συγκλονίστηκα και συγκινήθηκα ταυτόχρονα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς ξεκινώ όμως να βρω τον εαυτό μου όταν δεν πρόλαβα να τον αναπτύξω και δεν ακουγόταν καν το κύχ μου. Η φράση αυτή είναι χαρακτηριστική καθώς έκανε υπερήφανη τη μητέρα μου για το πόσο ήσυχο παιδί ήμουν και δεν την απασχόλησα ποτέ. Χώρο μηδέν, όπω λέει Αριστονίκη. Αν σα είναι εύκολο να εξηγήσουμε τι θα πει συνοχή αυτού, μπα και τα καταφέρω τα πρώτα 80 χρόνια τη ζωή μου, χαχά. Πε μα να δούμε, Αριστονίκη. Λοιπόν, θα διευκρινίσουμε καταρχήν κάποιου όρου, κάποιου ορισμού, για να, να, να ξέρουμε τι λέμε. Όταν λέμε προσωπικότητα, σημαίνει τον ιδιότερο τρόπο που συνδεόμαστε και οργανώνονται οι διάφορε ψυχοσωματικέ ιδιότητε του ανθρώπου σε έναν ενιαίο όλον. Η προσωπικότητα, έχουμε μπει, ότι δομείται καθ' όλη την διάρκεια τη ζωή μα και έχουμε έτσι έναν ηλικιακό φάσμα από, από τότε που καταλαβαίνει το παιδί τον εαυτό του για να γνωρίζει ότι είναι ξεχωριστή οντότητα γύρω στα 3-2,5 με 3 ετών μέχρι τα 26 για γυναίκες και 28 για άντρες. Ο όρος χαρακτήρας είναι συνώνυμος, τίνει να είναι πλέον συνώνυμος με την προσωπικότητα. Ε, παλαιότερα θεωρεί τον, ο χαρακ... όταν λέγαμε ο χαρακτήρας είναι η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αγκληρονομικό ο χαρακτήρας παρά το αποτέλεσμα τη διαπαιδαγώγηση των προσωπικών επιλογών και των βιωμάτων ενό ανθρώπου μεγαλώνοντα. Ακριβώ. Πλέον λέμε ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, που είναι οι τάσει με τι οποίε με, με, γεννιόμαστε. Παραδείγματο χάρη, γεννιόμαστε με την τάση να είμαστε εσωστρεφεί ή εξωστρεφεί. Ε, ε, γεννιόμαστε με την τάση να είμαστε ενεργητικοί ή ε, παθητικοί δηλαδή να, έχουμε, να είμαστε δραστήριοι ή όχι ε, γεννιόμαστε με την τάση ε, να, να αντιλαμβανόμαστε έτσι πιο γρήγορα κάποια πράγματα ή όχι. Ε, ή γεννιόμαστε με την τάση να είμαστε ευαίσθητοι ή όχι και τόσο ευαίσθητοι. Ή νορμάλ ευαίσθητοι. Και άλλα πράγματα. Ο τόνος, ε, η ένταση μας, είναι ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία αυτά που δεν αλλάζουν τείνουν να είναι πάγια, σταθερά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα του τι άνθρωπος θα γίνουμε, εξελισσόμαστε ανάλογα με το περιβάλλον μας, με τα βιώματα που έχουμε, με τα, με τα γεγονότα ζωής που θα μας τύχουν, με τον τρόπο που θα διαπαιδαγωγηθούμε, με τι ε, διάφορες διάφορε συνθήκε τη ζωή μα. Και με τι προσωπικέ επιλογέ που έχουμε κάνει ξανά και ξανά. Υπάρχει το στοιχείο της ελεύθερη βούληση. Ακριβώ. Ανεξαρτήτως σε τι περιβάλλον μεγαλώνει, όσο δυστοπικό και να είναι αυτό το περιβάλλον, μπορείς να επιλέγει ξανά και ξανά τη βέλτιστη εκδοχή του εαυτού σου. Γιατί ε, πολλές φορές εμείς ήδη οι ίδιοι άνθρωποι δίνουμε συγχωροχάρτη στον εαυτό μας και λέμε μεγάλωσα πάρα πολύ δύσκολα, άρα δικαιολογούμε να είμαι ανώριμος ψυχοσυναισθηματικά, δικαιολογούμε να μην ξέρω που μου πάντα τέσσερα, δικαιολογούμε να μην, είμαι, να μην έχω τακτοποιημένο μες στο μυαλό μου το συναισθηματικό και διανοητικό μου κομμάτι. Όχι, μπορούμε ξανά και ξανά. Και αν ακούει αυτό το βίντεο ένα έφηβο, τα βίντεο με την Αριστονίκη πρέπει οπωσδήποτε να τα ακούν οι έφηβοι. Όλα τα βίντεο στο κανάλι μα είναι ψυχοεκπαιδευτικά και είναι κατάλληλα και για εφήβου, αλλά ιδιαιτέρω αυτά που κάνουμε με την Αριστονίκη, γιατί η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου είναι εξειδικευμένη σε διάφορα θέματα. Η διδακτορική τη διατριβή όμω είναι πάνω στη ψυχολογία των εφήβων. Και είναι χρήσιμα για του εφήβου τα βίντεο με την Αριστονίκη, με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Λοιπόν. Μπορεί οι γονεί σου να σου φέρονται με άσχημο τρόπο. Μπορεί στο σχολείο να δέχεσαι bullying. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι αδικημένο από την εμφάνιση που έχει λάβει ή από τα οποια, όποια γονίδια έχει ή από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Όμω μπορεί ξανά και ξανά να επιλέγει να γίνεσαι καλύτερο, καλό άνθρωπο μέχρι ότου να καταφέρει να ενηλικιωθεί, να γλιτώσει από τα δεσμά που έχεις Γιατί όντω είναι πολύ άσχημα δεσμά να έχεις κακοποιητικούς γονείς Είναι άσχημα δεσμά να είσαι στο σχολείο που είναι ένα πολύ καταπιστικό περιβάλλον Είναι άσχημα δεσμά να είσαι φαντάρος Να είσαι σε περιβάλλοντα έτσι εξαιρετικά πιεστικά Δεν είναι εύκολο πράγμα ούτε η παιδική ηλικία ούτε η Ούτε η, η, η περίοδο αυτή που μα είπε από τα 19 μέχρι τα 29, που είναι η ενδιάμεση ενηλικίωση, δεν είπε. Αναδιόμενη. Η αναδιόμενη ενηλικίωση. Δεν είναι εύκολε αυτέ οι ηλικίε. Όμω έρχεται κάποια στιγμή που έχουμε τη δύναμη στα χέρια μα τη δική μα τη ζωή ο καθένα. Οπότε, αν μεγαλώνοντα, επιλέγαμε ξανά και ξανά. Κόντρα στην κακία των γύρω Εμεί να είμαστε καλοί άνθρωποι, θα έρθει μια στιγμή που θα έχουμε όντω αυτή τη συνοχή αυτού που ρωτάει η Ρίζα. Συγχαρητήρια για το Ακριβώς. λογίδριο. Άρα, ε, ξεχωρίζουμε τι έννοιε, γιατί πάρα πολύ συχνά ακούμε ή, γράφ, ή βλέπουμε να γράφονται σε άρθρα, στο διαδίκτυο και γενικά ε, με τρόπο λαθεμένο χρησιμοποιούνται οι ορισμοί αυτοί. Ε, όλοι γεννιόμαστε με μια προδιάθεση, αλλά το πώ εξελισσόμαστε. Ε, εξαρτάται από όλους αυτούς τους παράγοντες που είπαμε. Επίσης, να διευκρινίσουμε λίγο τι σημαίνει αυτός είναι καλός χαρακτήρας. Τι σημαίνει καλωήθεις, καλός, καλός καλωήθεις. χαρακτήρας. Ε, συνήθως, ε, αυτός που λέει είναι καλός χαρακτήρας, σημαίνει ότι είναι σύμφωνος με τις επιταγέ της κοινωνικές. Δηλαδή, εν παιδί, ό,τι του λέμε λαλεινέ. Ναι. Αυτό που θεωρεί ο κόσμος καλός ε, ε, χαρακτήρα. Ναι, αυτό που θεωρεί ο κόσμος, ότι... Εν, είναι ένα παιδί που ικανοποιεί τα αιτήματά μα, που κάνει ό,τι το θέλουμε, εγκάμνουμε έντονα, που δεν αντιδράει, που δεν είναι αντιδραστικό στοιχείο. Κανένα δεν θέλει να έχει ανθρώπου που είναι αντιδραστικοί, ασχετά να αντιδρούν με πράγματα τα οποία καλώ κάνουν και αντιδρούν. Ε, άρα. Εννοεί ότι ένα άνθρωπο με δική του άποψη. Με δική, δική του άποψη. Και που, που τολμά να την υποστηρίξει και να την εκφράσει, είναι ενοχλητικό προ του άλλου και μπορεί να κακοχαρακτηριστεί λόγω του ότι δεν σκύβει και δεν συμβιβάζεται όπως οι υπόλοιποι. Ναι. Ωστόσο ε, υπάρχουν ε, κανένας δεν είπε ότι η ζωή μας είναι εύκολη κανένας δεν είπε ότι η ζωή μας είναι καλές στιγμές είναι λίγες οι καλές στιγμές Δηλαδή τα εμπέλα ξέχασες ναι ακριβώς Α, άρα η έννοια της προσαρμογής, το να προσαρμοζόμαστε σε συνθήκε, δηλαδή να ξέρουμε ότι θα πάμε στο σχολείο, θα ακολουθήσουμε τους κανόνες, Ο γιατί ούτε, αυτοί είναι οι κανόνες, σχολικά, Α, παρόλο που είναι παράλογοι, παρό, κάποιοι, παρόλο που δεν τους καταλαβαίνουμε, Πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Θα πάμε μετά στο Πανεπιστήμιο, θα ακολουθήσουμε εκείνους τους κανόνες. Θα πάμε στο στρατό, θα ακολουθήσουμε εκείνους τους κανόνες. Που μπορεί να με βγάζει νόημα, να μην είναι λογική. Αλλά είναι Μέρο τη κατάσταση. Και στη ζωή μετά πρέπει να ακολουθήσουμε τους του κανόνε του επαγγελματό μα και τα λοιπά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αντίθετα ω προς, προς τι αξίε μα, που είναι αντίθετα ω προ την ηθική μα, που είναι αντίθετα ω προ την έννοια τη δικαιοσύνη των ανθρωπινών δικαιωμάτων, όπου εκεί, ω άνθρωποι, δεν θέλουμε να τα, να τα κάνουμε και, τα, και αντιδρούμε πάνω σε αυτά. Άρα δεν λέμε ότι όλοι οι οι αντιδραστικοί, οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που αντιδρούν καλώς αντιδρούν, αλλά οι άνθρωποι που αντιδρούν ακριβώς γιατί ε, καταπατάτε το δικαίωμα τους, οποιοδήποτε δικαίωμα τους ε, ή τα ανθρώπινα τους δικαιώματα ή θέλουν να υποστηρίξουν στους συνανθρώπους τους ή αυτό που τους ζητείτε είναι κατά τις, των αξιών τους, ε, τότε... Ε, τίνει έναν, έναν ε, κοινωνικό σύνολο να θεωρεί ότι είναι και τόσο καλός χαρακτήρας αυτός. Συνέχεια δεν του αρέσει το ένα, δεν του αρέσει το άλλο. Λέμε του να μείνει παραπάνω ώρες στη δουλειά να αντιδρά. Λέμε του να έρχεται τα Σάββατα αντιδρά. Λέμε του να μην κάνει αργίες αντιδρά. Είναι κακός άνθρωπος ρε παιδί μου. Ε, ό,τι του λέμε. Λοιπόν, ωστόσο... Ε, όταν λέμε Κακό ή καλό άνθρωπο, παρόλο που είναι αυτά τώρα είναι πολύ έτσι. Εμεί στο κανάλι μα χρησιμοποιούμε τον όρο καλοήθεια και κακοήθεια. Ωραία. Αγκρία πολύ είναι τη αγκρία πόλυνες. Μιλούμε για τη δομή τη προσωπικότητα εκεί πέρα. Δηλαδή η δομή τη προσωπικότητα να είναι λειτουργική. Να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο να έχει ηθική, να, να, μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα του, να, να έχει λογική, να έχει ορθολογιστικό τρόπο σκέπτεσθε και να είναι άνθρωπο που να σκέφτεται ε, ανθρώπινα του άλλου. Αυτό είναι ο καλοήθη άνθρωπο. Yeah. Ο άνθρωπο που έχει μια δομή προσωπικότητα δυσλειτουργική, δηλαδή που δεν, έχει, δεν, δεν τα έχει καλά με τον εαυτό του, δεν τα έχει καλά με τα συναισθήματα του, δεν τα έχει καλά με τι ε, γενικότερα, δεν ξέρει τι του γίνεται, ε, ή έχει, ένα, έχει πρόβλημα ανηθική, δηλαδή τίνει να έχει ψυχοπαθητικά στοιχεία τότε εκεί λέμε ότι έχει κάποιον πρόβλημα κακοήθειας, κακοήθειας, χαρακτή, κακοήθειας χαρακτήρα προσωπικότητας. Ε, το ξεκαθαρίζουμε για να, μην λέμε, να, να, μην, να, ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, ο άνθρωπος που έχει συνοχή είναι αυτού, είναι ο παρτιωμένος. Δηλαδή αυτός που οι ιδέες του, οι αξίες του, τα θέλω του, τα συναισθήματα του, ο λογικός τρόπος σκέψης του είναι σύμφυτα με αυτά που κάνει. Δηλαδή ξέρει τι του γίνεται και τα πάει καλά με αυτά. Δηλαδή, έχει μία σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Οι άνθρωποι που είναι σταθεροί και προβλέψιμοι, δηλαδή, ξέρεις ότι θα ξυπνήσουν και θα κοιμηθούν και θα είναι ήδη ίδιοι άνθρωποι, δεν θα ξυπνήσουν άλλοι άνθρωποι. Τότε λέμε ότι είναι σταθεροί και προβλέψιμοι. Και το να είσαι σταθερός και προβλέψιμος είναι, είναι ε, συνώνυμο με το να είσαι ψυχικά υγιής. Οι άνθρωποι λοιπόν που ξέρουν να ελέγχουν, που μπορούν να πούν, ξέρει, δεν είμαι καλά. Εξύμνησα στραβά γιατί είδα αυτόν τον όνειρο. Εξύμνησα στραβά γιατί χτε τη νύχτα με πείραξαν αυτόν που είπε. Είμαι έκαμε σε αυτόν το πράγμα. Δηλαδή, ξέρουν τι του γίνεται, ξέρουν τι του συμβαίνει, γιατί δεν είναι καλά και πότε είναι καλά και πότε δεν είναι καλά. Άρα δεν έχει συνοχή με αυτού ένα άνθρωπο ο οποίο απορριθμίζεται συναισθηματικά με το διατύπωται. Ακριβώς. Ο οποίο έχει ναι. πολλά διαχείριστα, υποσυνείδητα τραύματα, ίσω υποφέρει από συνθέτη διαταραχή με ένα τραυματικό στρε και δεν κάνει ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει. Ναι. Και ε, αυτά ε, είναι πολύ γενικά που λέμε. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μα που είμαστε πολύ δύσκολα. Δηλαδή, που παίρνουμε μια κρίση, μια φάση που μπορεί να μην έχουμε αυτή τη συνοχή, αλλά δεν την έχουμε γιατί δικαιολογημένη. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που βγαίνει ε, ε, από ένα ατύχημα, αν ζει σε μια καταστροφή, όπω καλή ώρα για άνθρωποι στην Ελλάδα που μέσα σε μια νύχτα χάσαν τα πάντα. Η ε, έχασαν έναν άνθρωπο που αγαπούσαν έναν δικό του άνθρωπο, ή παλεύουν με μια ασθένεια, ή έχουν μεταναστεύσει και δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα του, ή περνάνε μια φάση, μια δυσκολία. Τι άνθρωποι είναι λογικό να μην μπορούν να κοιμούνται, λογικό με ποιαν έννοια. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, αναμενόμενο. να έχουν, έχουν κάποιε έτσι ε, ψυχολογικέ δυσκολίε, οι οποίε μέσα σε αυτό που περνούν είναι φυσιολογικό. Ναι. Λοιπόν. Ε, αλλά γενικότερα η συνοχή ε, είναι συνώνυμη με, την, ε, με το να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Να, να τα έχουμε καλά με εμάς. Τα που λέμε για εμάς, με αυτά που κάνουμε, να είναι ε, το ίδιο για το αυτό. Okay. Άρα θεωρείς ότι ε, συνοχή αυτού μπορούμε να πούμε ότι είχε ένας άνθρωπος σε μια ηλικία άνω των 29, άνω των 30 ο οποίο έχει καταφέρει να διαχειριστεί σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα του και ακόμη και να έχουν παραμείνει κάποια πράγματα, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που με έχει κάνει trigger, τι είναι αυτό που, με, που αποτέλεσε ρέθισμα για απορρίθμιση συναισθηματική, γιατί είμαι συναισθηματικά απορριθμισμένος και πώς μπορώ να το χειριστώ. Ακριβώς, να ξέρω ποιο είμαι, να ξέρω τι, τι μου συμβαίνει, να ξέρω τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μου, ε, να με ξέρω σαν άνθρωπο, να ξέρω ότι είμαι ευαίσθητος, ότι είμαι σωστρεφής, ότι με ενοχλεί το τάδε, ότι έχω υψηλό κώδικα να αξιώσει αυτά τα πράγματα, ότι δεν ανέχομαι με τίποτα αυτών και αυτόν, ότι μου αρέσει να κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους για αυτούς τους λόγους, ότι μου αρέσουν να κάνω αυτέ τι δραστηριότητε, ότι έχω αυτά τα καλά, αυτά τα κακά, να ξέρω τέλος πάντων ποιο είμαι. Okay. Αυτό. Και να μου αρέσει αυτό μου και να μου αρέσει και αν, <laughs> άμα κάτι δεν μου αρέσει <laughs> να, το να το, πάρω στον ψυχολόγο από το αυτήν και να του πω έλα φτιάξε με Φτιά, να με φτιάξουμε μαζί mm. έτσι mm. γιατί ε, ε, στο ψυχολόγο μας στο ψυχοθεραπευτή μας πηγαίνουμε το τσαλακωμένο μας σε και όχι αυτό που μας αρέσει για να μας δώσει τα εύση σημαντικά λίγο λοιπόν, που είμαστε αλλά αυτό που δεν μας αρέσει και αυτό που δυσλειτουργεί. Fix me, fix me. Και yeah, το πάμε yeah. εκεί για να γίνουμε συνοδοιπόροι, να μαζί, να πορευτούμε σε αυτόν τον μονοπάτι, το δύσκολο, το δύσβατο, αλλά το, το απελευθερωτικό στο τέλος της ημέρας. Okay. Ε, και όχι για να δώσουμε την ευθύνη εκεί, έτσι. Έτσι, αυτόν το θέμα με την ευθύνη είναι ένα, ζούμε σε μια πολύ ευθυνοφοβή εποχή, οπότε να αγαπάμε την ευθύνη, να αγαπάμε του να έχουμε ευθύνη, yeah. πολύ σημαντικό και υγιές. Σε ευχαριστούμε. Θα πούμε ξανά την επόμενη Αριστοτέλη με άλλα ρούχα, γιατί τώρα είναι το τελευταίο που γυρίζουμε αυτή.